Είμαι αρκετά ρομαντικός, είμαι αρκετά ρομαντικός. Άλλαξες πολλές κανάρες. Από Κανάρα σε Κανάρα που πετάω. Κανάρες. Κοίταξε να δεις τώρα, μπήκε στο μαχαίρι στην πληγή να πούμε. Έχασε και το πυθικάκι το κύριο, ας πούμε. Δηλαδή, μάνα, το βρούμε το πυθικάκι. Μην αποφεύγει και είναι. Δεν αποφεύγω την ώρα, αλλά τα πέτ είναι ιερά. Οι Κανάρες. Άλλαξε πολλέ κανάρες. Κανάτες. Η Κανάρα είναι. Ήπιε πολλέ κανάτες. Από αυτό που εσύ έχει αλλάξει περισσότερε. Έχω λάθη. Ο Γιούρης Χριστιανά μηδέν. Είναι αυτές οι φήμες τελικά. Έχεις ακούσει λάθος. Αποφεύγεις να απαντήσεις, Γιατί. Εσύ να μου πεις γιατί. Ωραία. Όχι, λιγότερες από σένα έχω αλλάξει. Αποκλείεται. Γιατί. Πού ξέρεις το προσωπικό της ιστορίας. Όλων και κάτι ξέρω εγώ. Απλή γενική δημοσιογράφος. Σταθερές σχέσεις ή σταθερές σχέσεις αρέσουν. Κοίτα, είμαι λίγο δύσκολος άνθρωπος. Δεν είμαι πάρα πολύ εύκολος είτε στη συμβίωση είτε. Το καταλάβαμε. Σκορπιός. Γενικότερα. Ναι. Εντάξει, είμαι και λίγο ψυχαναγκαστικός, δηλαδή με τα πράγματα, με το περιβάλλον, με τα αυτά. Δηλαδή, ξέρεις, θέλω το σύμπαν μου να είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να συνομποτεί υπέρ σου. Το σύμπαν? Ναι. Το καλό που το θέλω, δηλαδή. Πάμε στις ερωτήσεις. Στη Γαλάτια, λέει εδώ η ερώτηση που μου έχουν ετοιμάσει, ήσουν το τρίτο πρόσωπο. Σε μια σχεδόν. Σε μια σχέση έχεις υπάρξει ποτέ το τρίτο πρόσωπο ή έχει μπει στη δική σου σχέση κάποιος τρίτος? Μου έκλειψε την ερώτηση. Θα το κάνει στη Χριστιανά αυτό? Όχι, σε εσένα θα κάνω την ερώτηση. Αλήθεια. Ναι. Υπάρχει να σου βρω άλλη ερώτηση. Υπάρχει τέτοια ερώτηση για μένα. Ναι, αυτή την ερώτηση. Κάνε εσύ την απάντηση. Ή τώρα θα σκεφτώ κι εγώ μετά. Δηλαδή, πραγματικά, α πούμε. Τώρα πρέπει να σκεφτώ. Γιατί με ασχολείσαι με την πολιτική. Μα να το πέτρε. Κάνε την ερώτηση. Κάνε την απάντησή σου και μπορεί να απαντήσω κι εγώ πιο μετά, αν μα μείνει χρόνο. Ωραία. Επειδή όταν άκουσα ότι η Κωνσταντίνα έχει υπάρξει το τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση. Ό,τι άκουσε καλή, από ποιον? Δεν είπα την αλήθεια, είπα ότι έτσι ακούστηκε. Λοιπόν. Τότε πραγματικά αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θέλω να υπάρξω ποτέ, ας πούμε, τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση. Και το απέφυγα όσο γνώριζα, δηλαδή. Εκτός αν έγινε χωρίς να το γνωρίζω, δεν ξέρω. Λογικό αυτό. Ναι. Εσύ θα έμπαινε σε. Εσύ δεν ξέρω αν κατάφερες να αποφύγεις τελικά. Εσύ μπήκες σε μια σχέση ποτέ? Να πω εγώ σε μια σχέση, αφού σου είπα μόλις τώρα από το απέφυγα. Μάλλον δεν δίνεις βάση. Περίμενε, περίμενε ένα λεπτάκι. Κάποιος άλλος μπήκε στη δική σου σχέση? Μπήκε, αλλά όπως μπήκε έφυγε. Έφυγε όμως. Ακόμα τρέχει. Αλήθεια. Χαιρετίσματα, όπου και αν πας. Μ' αρέσει το ήχος σου. Περίμενε. Έχει μπει, λέει. Τα κατάφερε. Όχι, αφού σου λέω πως μπήκε έφυγε. Όπως μπήκε σημαίνει μπήκε, άμα μπήκε τελείωσε. Γιώργια, σε παρακαλώ βοήθησε. Θα βοηθήσω. Δεν είμαι σαφής στα λεπτά μου, δεν δίνω προσοχή παιδιά. Όταν μπαίνει κάποιος τρίτος σε μια σχέση σημαίνει μπήκε. Προσπάθησε αγάπη μου, άνοιξε την πόρτα, πήγε να μπει, ήρθα. Αλλά δεν έκανε τα βήματα. Και εγώ το άνοιξα λίγο δρόμο και έφυγε από το παράθυρο. Γιατί δεν κληρώνετε τις πόρτες σας? Γιατί καλά, δεν υπάρχει λόγος. Να κλειδώνετε τις πόρτες. Είναι η εμπιστοσύνη αυτή. Ακριβώς.